Σας χαιρετώ όλους. Ευχαριστώ πολύ που βρεθήκατε εδώ όλοι μαζί σήμερα. Να δυναμώσουμε τη φωνή μας για να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος σήμερα και το περιβάλλον στη χώρα μας κινδυνεύει όσο ποτέ άλλοτε. Δυστυχώς με το πρόσχημα της κλιματικής αλλαγής βλέπουμε παντού μια συντονισμένη προσπάθεια από τους παντοτινούς κερδοσκόπους για επέκταση της ανθρώπινης δραστηριότητας ακόμα και στα πιο παρθένα οικοσυστήματα. Θέλουν υποτίθεται να σώσουν το κλίμα, καταστρέφοντας όμως το περιβάλλον και την τόσο σημαντική για την επιβίωσή μας πάνω στον πλανήτη βιοποικιλότητα. Η ανθρώπινη επέμβαση στην καταστροφή της βιοποικιλότητας σε παρθένα οικοσυστήματα στη μακρινή μας Κίνα είναι υπεύθυνη για τη μετάλλαξη του κορονοϊού και την ακολουθούμενη επιδημία. Ζώα όπως οι νυχτερίδες αναγκάζονται να αφήσουν τους βιότοπους τους λόγω της επέκτασης των ανθρώπων σε αυτό και έτσι έχουν σε επαφή με άλλα ζώα και γίνεται μετάλλαξη των ιών. Στην πατρίδα μας, με το νέο περιβαλλοντοκτόνο νόμο 4685-2020, η κυβέρνηση έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο. Βασικά στοιχεία του νόμου είναι κατάργηση των φορέων διαχείρισης και προστασίας των εθνικών πάρκων, διευκόλυνση στις αδειοδοτήσεις έργων στο περιβάλλον, σύνταξη και αξιολόγηση των μελετών περιβάλλοντος από ιδιώτες μελετητές, ασφικτική προθεσμία ενός μήνα για γνωμοδοτήσεις από τους δημοσίους υπαλλήλους που επιφορτίζονται με τον έλεγχο για να μην μπορεί να τηρηθεί η προθεσμία αυτή στην πράξη. Εγκατάσταση αιωλικών και εξορίξεων μέσα σε προστατευόμενες περιοχές. Με τις διατάξεις του νόμου αυτού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Χατζηδάκης κατάφερε να συσπυρώσει όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τα κινήματα εναντίον του και για να το κάνει αυτό κάποιος χρειάζονταν πολύ θράσος, ψηφίζοντάς το μέσα στα σφυρά μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Η περιοχή μας ετοιμάζει να συντελεστεί ένα πρωτοφανές έγκλημα. Σε όλες τις κορυφογραμμές των αγράφων έχουν αδειοδοτηθεί βιομηχανικά αιωλικά, σε όλα τα ρέματα μικρά υδροελεκτρικά και στα παραγωγικά μας χωράφια σωριδών τώρα τελευταία αδειοδοτούνται φωτοβολταϊκά. Δυστυχώς όλα γίνονται στην επίφαση της προστασίας του περιβάλλοντος. Και όλα αυτά καταστρέφουν και την οικονομία της χώρας εκτός από το περιβάλλον. Μελέτη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποδεικνύει ότι μόνο το 27% των αδειοδοτούμενων αιωλικών που βρίσκονται εκτός των περιοχών Natura, αν υλοποιηθεί, καλύπτει τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χώρα μας μέχρι το 2030. Και η κυβέρνηση όχι μόνο θέλει να εγκαταστήσει το σύνολο των εκτός περιοχών Natura, αλλά και στο 100% των περιοχών Natura και παράλληλα προχωρά και σε αδειοδοτήσεις για εξορίξη υδρογονοανθράκων τη στιγμή που άλλες μεσογειακές χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία έχουν σταματήσει την αδειοδότηση εξορίξεων. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο νέος κανονισμός προβλέπει ότι αν μια χώρα δεν μπορεί να πιάσει τους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να μπορεί να τις βάλει σε άλλες φτωχότερες χώρες όπως η Ελλάδα, μετρώντας όμως τα ποσοστά από την εγκατάσταση των αιωλικών αυτών στη χώρα που χρηματοδότησε το έργο και όχι στη χώρα που εγκαταστάθηκε. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι η χώρα μας και άλλες φτωχές χώρες αποτελούν ουσιαστικά προτεκτοράτο. Δηλαδή θα έρχονται οι ξένοι εδώ να καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον και δεν θα πιάνονται τα ποσοστά σε αυτό που ποσοστό που πρέπει να πιάσει η Ελλάδα, αλλά στις χώρες όπως είναι η Γερμανία, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και να κυρώσουμε στην πράξη τα σχέδια της κυβέρνησης. Το μαζικό κίνημα είναι απαραίτητο τώρα όσο ποτέ. Αν δεν δράσουμε τώρα όλοι, θα καταστραφούν άπαξ διαπαντός τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας. Ήδη για τον Τύμπανο δύο φορές η κρατική ΔΕΗ καταπάτησε τις αδειοδοτήσεις και ξεκίνησε παράνομες εργασίες για το αιωλικό. Φανταστείτε τι πρόκειται να κάνουν και τι σκοπεύουν να κάνουν οι ιδιώτες. Ήδη και στα άγραφα πέρσι του Σεπτέμβριο, χωρίς να υπάρχουν όλες οι άδειες και εγκρίσεις, ξεκίνησε η εταιρεία να σκάβει. Σε όλη τη χώρα γίνονται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας από την Κρήτη, τις Κυκλάδες, την Πολύπαθη Καριστία και Εύβοια, το Βέρμιο, τη Σαμοθράκη, τα Όρη Βάλτου, την Κόρνηθο, τα Γρεβενά, τη Χαλκιδική, τις Κουριές, τα χωριά του Χροποτάμου, μέχρι τα άγραφα γίνεται ένας αγώνας από αυτούς πολίτες να προστατεύουν τον τόπο τους από την επικείμενη καταστροφή. Ήδη από το 2015-2013 απασχολείται το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την προστασία των αγράφων με το συνεννημένη προσπάθεια και με τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει σε υπηρεσίες και με κοινό αγώνα όλων έχουμε καταφέρει να αποτρέψουμε εγκατάσταση 8 αιωλικών πάρκων στα άγραφα και στην Αργυθέα.
Πιστεύουμε ότι η συντονισμένη προσπάθεια όλων των φορέων μπορούμε να νικήσουμε στο τέλος. Είμαστε αλληλέγγυοι με όλα τα κινήματα που σκέφτονται συλλογικά και τρώνε τοπικά για να προστατεύσουν το περιβάλλον από τους κερδοσκόπους και τους κυβερνητικούς τους φίλους. Η περιφρούρηση του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας όσων θέλουν να λέγονται πολίτες. Κανένας δεν περισσεύει. Είναι μια υποχρέωση που παραλάβαμε τους παππούδες μας και πρέπει να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Στις 5 Ιουλίου ετοιμάζουμε όλοι οι φορείς μαζί από Αθήνα και από όλη την Ελλάδα να κάνουμε μια μεγάλη συγκέντρωση πάνω στη Γιάλα. Είναι η εποχή που ετοιμάζεται να ξεκινήσουν ίσως εργασίες στο αιωλικό που είναι σάγραφο. Καλούμε όλο τον κόσμο 5 Ιουλίου να ανέβει στη Γιάλα, θα βγάλουμε ένα αιωλικό πρόγραμμα στην πορεία για να αποτρέψουμε στην πράξη την εγκατάσταση των αιωλικών. Ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη σε όλους.